Μαζί μας έχουμε τον Γιάννη Φωστηρόπουλο, αντιδήμαρχο παιδείας και πρόνοιας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψαμε να σας ευχαριστήσω που σήμερα βρίσκεστε στην εκδήλωσή μας. Παρακολουθείτε στενά τις δράσεις που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή του νότιου τομέα, τόσο στη Νέα Σμύρνη όσο και στο Παλαιό Φάλιρο. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει μια ενημέρωση πολύπλευρη στους πολίτες. Βλέπουμε ότι σύντομα υπολογίζουν να παρουσιάσουν στη Βουλή το καινούριο πρόγραμμα που έχει σχέση με την απλή αναλογική. Τον κλεισθένη. Πιστεύετε ότι θα δώσει προστιθέμενη αξία στην διοίκηση των Δήμων ή ότι θα δημιουργήσει προβλήματα? Κοιτάξτε, θα ήταν πολύ λίγος ο χρόνος για να μπορέσουμε να πούμε αν θα δώσει περιπροσθέμενη αξία ή όχι. Το σίγουρο είναι ότι ο Καλλικράτης έχει εφαρμοστεί από το 2010. Είναι ένας νόμος ο οποίος είχε αρκετά καλά στοιχεία, αλλά είχε και κάποια στοιχεία τα οποία οδηγούσαν την αυτοδιοίκηση σε αποφάσεις οι οποίες δεν μπορούσαν να τις υλοποιήσει. Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να δούμε μόνο την ονομασία και την απλή αναλογική. Θα έπρεπε ένα νομοσχέδιο που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, τόσο στον πρώτο όσο και στο δεύτερο βαθμό, να κοιτάξει το σύνολο των θεμάτων. Η απλή αναλογική είναι κάτι το επιφανειακό, το οποίο έχει να κάνει σε ό,τι αφορά τη διοίκηση, την πιθανή αυτοδυναμία των δημάρχων, τη δυνατότητα να εκφραστούν με ισχυρή πλειοψηφία και να μπορούν να παράγουν ένα έργο από την αρχή μέχρι το τέλος. Ας μην ξεχνάμε ότι η αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός ο οποίος έχει αρχή και τέλος. Δηλαδή, όταν εκλέγεται ο αιρετός, είτε δήμαρχος είτε περιφερειάρχης, έχει μια συγκεκριμένη θητεία και οφείλει να υλοποιήσει μέσα στη θητεία το έργο του. Βέβαια, η απλή αναλογική ακούγεται αρκετά συμπαθητική, θα έλεγα. Από εκεί πέρα όμως μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, ειδικά σε δήμους στους οποίους δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η ζήμωση και η συνένεση. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει μια συνένεση. Δεν είναι εφικτή. Εμείς που έχουμε ζήσει χρόνια στην αυτοδιοίκηση, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι χρειάζονται ισχυρές αυτοδυναμίες, οι οποίες κοινή συνένεση θα μπορούν να λειτουργήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα το Δήμο. Το σημαντικό όμως, όπως σας είπα, είναι το τι υποδομές υπάρχουν. Αν δηλαδή υπάρχουν νομοθετήματα τα οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν, αν δηλαδή δεν υπάρχουν οι πόροι οι οποίοι θα έπρεπε να δίνει η κεντρική διοίκηση στην τοπική αυτοδιοίκηση για να κάνει όλα αυτά τα έργα τα οποία προβλέπονται από τους νόμους, τότε τα πράγματα δεν μπορούν να προχωρήσουν. Ξέρετε, στην κρίση φάνηκε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας θεσμός ο οποίος μπορεί να σταθεί δίπλα στον πολίτη. Αυτές οι λέξεις που ακούγονται μακρινές, η εγκύτητα και η επικουρικότητα, εμείς που είμαστε καθημερινά δίπλα στους πολίτες, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Αν είχαμε τους πόρους, θα μπορούσαμε κάλλιστα να δημιουργήσουμε πολύ καλύτερες υποδομές για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας. Άρα λοιπόν, για μένα, αυτό το καινούριο νομοσχέδιο δεν θα πρέπει να σταθεί μόνο στην απλή αναλογική και δεν πρέπει να ξοδεύουμε εκεί τις δυνάμεις μας. Θα πρέπει να σταθούμε λοιπόν στο πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία υπάρχουν σαν ιδέες, αλλά στην πράξη δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό που λίγος κόσμος το γνωρίζει. Υπάρχουν πάρα πολλές αρμοδιότητες που δόθηκαν στην τοπική αυτοδιοίκηση από το 2010 και όμως υπάρχουν Δήμοι που δεν μπορούν να τους εφαρμόσουν, είτε από έλλειψη πόρων, είτε από έλλειψη προσωπικού, είτε από έλλειψη και των δομών που θα έπρεπε να έχει ένας Δήμος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό όταν συζητάμε ένα τέτοιο νομοσχέδιο να το δούμε από το μηδέν. Τι καλά έχουν γίνει, δεν μπορεί να ήταν όλα άσχημα στον Καλλικράτη. Τι καλά λοιπόν έχουν γίνει, τι καλά υπάρχουν και πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Και σε αυτό μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια ότι έχουν τις δυνατότητες και τις δυνάμεις να σταθούν δίπλα στον κόσμο και στους πολίτες. Η κοινωνία των πολιτών είναι σημαντική και αυτό που θα πρέπει να εφαρμόσει και η κεντρική διοίκηση είναι επιτέλους να ακούσουμε τους πολίτες. Δηλαδή, οι αποφάσεις να παίρνονται από τους πολίτες προς τα πάνω. Αυτό είναι βασική αρχή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.